Η μελέτη αυτή ξεκίνησε αμέσως μετά τη φωτιά του 2022, 23 Ιουλίου του 2022, και με μια συνεργασία τουλάχιστον 50 επιστημόνων, συναδέλφων, φοιτητών, συνεργατών κλπ. Θέλαμε να δούμε το τι συνέβη στην περιοχή μετά τη φωτιά, ώστε να κάνουμε προτάσεις ανάπτυξης, ανασύνταξης και ανασυγκρότησης της περιοχής. Και αυτή η μελέτη θέλαμε πολλαπλά να συμβάλλει σαν υπόβαθρο, σαν εργαλείο, ώστε να δοθεί στις αρμόδιες αρχές όπως είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Δυτικής Λέζου και η ευρύτερη πολιτεία, ούτως ώστε να έχουν αυτό το εργαλείο για να μπορούν να πάρουν αποφάσεις, ένα, και δεύτερον να δρομολογήσουν έργα, να δρομολογήσουν και να υλοποιήσουν έργα μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν, π.χ. ΕΣΠΑ και λοιπά. Και να πω ότι αυτή η μελέτη έγινε εθελοντικά από όλους μας και παραμένουμε εθελοντές σε όλη αυτή την προσπάθεια υποστήριξης της περιοχής, και βεβαίως ήρθαμε εδώ σε 6 άξονες να προτείνουμε τα έργα για το ΕΣΠΑ. Πρώτον, αγροτική και υδατική οικονομία. Παύλα, κοινωνικο-οικονομική αναγέννηση. Είναι αλληλένδετα θέματα. Δεύτερον, χωροταξική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής των Βατερών, που, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι της περιοχής, ένας πλούτος της περιοχής που μένει αναξιοποίητος. Θα λέγαμε ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Τρίτον, θέλουμε να, μέσα από αυτά, μελετήσαμε τη δυνατότητα της παραλιακής οδικής διασύνδεσης των Δήμων Δυτικής Λέσβου και Μυτιλίνης, δηλαδή Βατερά Πλωμάρη. Ο κύριος Περιφερειάρχης ανέφερε κάποια πράγματα και μπορεί να τα πει ο ίδιος προς αυτή την κατεύθυνση. Τέταρτος άξονας βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, η αντιπυρική προστασία, με έργα συγκεκριμένα για μείωση του κινδύνου, γιατί σύνολα τα άλλα έχουμε περιοχές που λέμε μίξεις δάσους οικισμών. Δηλαδή έχουμε οικισμούς, 4-5 όμορους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή, που αυτοί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να καούν, και ευτυχώς δεν είχαμε πολλά καμένα σπίτια στον οικισμό των Βατερών, είχαμε ορισμένα, και βέβαια δεν θρυνήσαμε ούτε ένα ανθρώπινο θύμα. Πέμπτον, προτείνουμε με τον κύριο Ζούρο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής, γιατί έχει μνημεία και γεωλογικά και πολιτισμικά και πολλά άλλα που πρέπει να τα αναδείξουμε, με μονοπάτια, με χώρους συγκέντρωσης κλπ. Και τελευταίο, είναι κάτι που εμείς δεν το μελετήσαμε μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τους κατοίκους εκεί, είναι ο αντισεισμικός σχεδιασμός αποκατάστασης και προστασίας της ρίσας για ένα σεισμό που έγινε το 2017. Δηλαδή, είμαστε ήδη τώρα 7 χρόνια μετά το σεισμό. Άρα, αυτή η περιοχή είναι δυτά πληττόμενη περιοχή. Και σεισμόπληκτη και πυρόπληκτη περιοχή. Ήθελα να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συμμετέχει στα προβλήματα του τόπου. Αυτή η μελέτη που μου υπευλήθη, έχουν συμμετάσχει σχεδόν το σύνολο των τμήματων του Πανεπιστημίου και έχουν καταλήξει σε προτάσεις. Εγώ σαν μηχανικός που άκουσα αυτά που είπε ο κ. Καλαμποκίδης, αυτό που προκύπτει πρώτο συμπέρασμα είναι ότι επήγει η ανάπλαση της παραλιακής λεωφόρου, παραλιακής οδού των Βατερών. Πρέπει να δημιουργηθεί πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, θέσεις πάρκιν, να επανασφαλτοστρωθεί ο δρόμος ώστε να γίνει πόλος έλξος. Το επόμενο βήμα που χρειάζεται είναι η διασύνδεση Βατερών με το Πλωμάρι. Αυτό θα το αναλάβουμε εμείς. Αλλά το πρώτο πρέπει να το δει ο Δήμος.